Καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε... έχω να μιλήσω σε ναι. ραδιόφωνο και σε αυτό πάρα πολλά χρόνια. Και ξέρετε ότι εντάξει δεν θέλω να βγαίνω, αλλά θεώρησα καλό μετά από αυτά που γίνανε στην ναι. ομάδα μας ότι έπρεπε να πω κι εγώ δύο πράγματα, κάνω μια τοποθέτηση. Αλίμονο, αν δεν πείτε εσείς. Μια και μου δόθηκε η ευκαιρία, θα τα πούμε λίγο. Κύριε Σεφίδη, πρώτα απ' όλα, τη γλώσσα, τη σκληρή. Πρώτα απ' όλα, απ' όλα όσα χθες το βράδυ και εσείς ζήσατε, απ' όλα όσα ακούσατε, απ' όλα, γιατί ήταν και η Μιλότη Βασαβίδη πολύ ιδιαίτερη, τι έχετε κρατήσει, τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Ότι αυτά που μας κάνουν εκεί κάτω οι Αθηναίοι, που όταν βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτυπήσει εκεί το κατεστημένο, ενώνονται για να εξουδετερώσουν τον ΠΑΟΚ. Αλλά κάνουν ένα λάθος τρομερά μεγάλο. Εναντίας, εγώ πιστεύω ότι μας ενώνουν ακόμη περισσότερο και με την ομιλία του Προέδρου είναι ευκαιρία, γιατί ο άνθρωπος έδειξε και δείχνει ότι έχει όραμα, έχει πρόγραμμα, έχει διάθεση και βγαίνει πάντα πιο δυνατός από αυτή τη μάχη. Και έτσι πρέπει να είμαστε κοντά του όλοι για να μπορέσουμε να μεγαλουργήσει ο ΠΑΟΚ, να γίνει ακόμη πιο δυνατός και να είναι πάντα όπως τον θέλει πρώτος στη χώρα μας, γιατί το αξίζουμε πραγματικά. Λέγαμε νωρίτερα και με τον Σταύρο στο διάλειμμα, σκεφτόμασταν, εσείς προσωπικά πρέπει να έχετε ζήσει όλους τους μεγάλους προέδρους του ΠΑΟΚ από διάφορες στιγμές, από διάφορες θέσεις, από παλιότερα μέχρι και τώρα πιο σύγχρονα. Σεργιανίδη, Παντελάκη, Πέτρο Καλαφάτη, Μπατατούδη. Ναι, Σαββίδη, Ζαγοράκη. Μπορείτε... Όλους, ναι. Όλους, έτσι. Να αξιολογήσετε το Σαββίδη που τώρα γνωρίζετε τις διαφορές του, τα πλεονεκτήματά του, όπως τώρα τον ζείτε και εντός ΠΑΟΚ. Βλέπω ότι έχει αυτό το στοιχείο που είχε και ο συγχωρημένος ο Παντελάκης. Εγώ νομίζω ότι ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος χτυπούσε γροθιά στο κατεστημένο και περνούσε απέναντι για αυτά που ήθελε να τα περάσει, τα πέρναγε. Άσχετα αν δεν είχε και την οικονομική δυνατότητα που έχει ο πρόεδρος μας. Και πιστεύω ότι ο κύριος Σαββίδης θα πάει πάρα πολύ καλά την ομάδα με αυτήν την τακτική την οποία έχει. Να σας πω επιγραμματικά ότι εχθές ανατρίχιασα με αυτά που άκουγα από το στόμα του και ειλικρινά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος του χρόνου. Πολύ καλύτερος του χρόνου. Με την ευκαιρία να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές ναι. για την επιτυχία τους. Έδειξαν ότι τα παιχνίδια παίρνονται στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά. Για μας όλους είναι πρωταλλητές. Τους προπονητές, κάποια τελευταίους τους φιλάδους, οι οποίοι πάντοτε είναι κοντά στην ομάδα. Εκείνο που πρέπει όμως να έχουμε λίγο κατά νου, όταν είμαστε στο γήπεδο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί αυτοί οι Αθηναίοι περιμένουν να κάνουμε ένα λάθος βήμα για να το εκμεταλλευτούν και να μας εξουδετερώσουν. Την δεκαετία του 70, μπορεί να το πω πάλι και να ακούγεται σε κάποια αυτιά πολύ άσχημα, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Εκείνη η ομάδα έπρεπε να πάρει πόσα κύπελλα και πόσους τίτλους. Αλλά δυστυχώς πολεμούσαν τότε τρεις αυτοί και ένας εμείς. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Ναι. Από όλα όσα χθες είπε ο Σαββίδης, δεν θεωρείτε ότι αυτό το όραμα, αυτός ο στόχος, αυτή η επιμονή του να κάνει το νέο γήπεδο είναι ίσως η πιο σημαντική από όλα? Γιατί το τόνισε πολλές φορές και γήπεδο... Το ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να γίνει. Ότι πρέπει να γίνει. Και πιστεύω ότι η πολιτεία, αφού δόρισε γήπεδα και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, θα δωρήσει σίγουρα και στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει και σε εμάς να μας αφήσει εμάς να κάνουμε μόνοι μας τη δουλειά μας. Βλέπετε, σε αυτούς τα χαρίζουνε, εμείς τα πληρώνουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Δεν ζητάει ο ΠΑΟΚ ελεημοσύνη. Ζητάει να φτιάξει κάτι με τις δικές του δυνάμεις. Και μπορεί. Κύριε Σεφίδη, αισθάνεστε ότι ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλό επίπεδο?
για το σήμερα αλλά και το αύριο με βάση την πρώτη είναι εβδομάδα. Σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και όπως είπε και χθες ο πρόεδρος ότι ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα και έτσι πρέπει να γίνεται. Ποιες αδυναμίες έχει, πού χρειάζεται ενίσχυση, πού χρειάζεται ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι από την ώρα που δίνει το OK ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος, νομίζω ότι πλάι είναι θέμα χρόνου να γίνουν οι επιλογές εκείνες οι οποίες θα κάνουν τον ΠΑΟΚ την κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα. Το είπε αναφερόμενος και στο μέλλον και μιλώντας για την ΚΑΠΑ 20, την ομάδα που και εσείς ζείτε καλύτερα, γιατί και εκείνη έφερε μια επιτυχία και εκείνη έχει πολλά ταλέντα και εκεί πρέπει να στηρίζει το ΠΑΟΚ και να τα περιμένει ή να τα βοηθήσει να αναδειχθούν. Ναι, έχουμε το προπονητικό team με ηγέτη τον Πάμπλο του Γκαρσία, ο οποίος ξέρει, δουλεύει σωστά με όλο το team και νομίζω ότι βγήκανε τα αποτελέσματα αμέσως. Στην ΚΑΠΑ 20 έχουμε ταλέντο, πολύ μεγάλο ταλέντο. Χρειάζεται όμως, όπως λέει και ο προπονητής και όπως λέμε και εμείς όλοι, το προπονητικό team, ταπεινότητα και δουλειά. Δουλειά, σκληρή δουλειά, γιατί μέσα από τη σκληρή δουλειά θα μπορέσουν να βγουν καλύτεροι. Και θα κερδίσει μόνο ο ΠΑΟΚ από αυτούς. Σε από αυτή την φουρνιά, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πολλοί μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Δεν είναι και τεράστιο πρόβλημα για τα παιδιά αυτά που δεν υπάρχει μία β' ομάδα επαγγελματική για τη μετάβαση από το ποδόσφαιρο των ακαδημιών στο επαγγελματικό? Το έχουμε πει και αυτό το κομμάτι, ότι έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει μία δικιά του ομάδα. ΠΑΟΚ μπει όπως λέμε, αλλά εδώ είναι λίγο δύσκολο στην χώρα μας να γίνει αυτό. Υπάρχουν όμως τρόποι που μπορείς να αξιοποιήσεις αυτά τα παιδιά δουλεύοντας με μια ομάδα β' εθνικής ή τρίτης εθνικής. Βάσει περιπτώσει υπάρχει ένα σχέδιο, νομίζω ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό εξαρτάται βέβαια από τον πρόεδρο. Βλέποντας το, έχοντας ζήσει τόσους μεγάλους προπονητές εσείς, στον Γκαρσία, τι ξεχωριστό βλέπετε, τον προπονητή Γκαρσία? Πάμπλο, είναι, τον βλέπετε έτσι σκληρό και απότομο και έχει τρομερές ευαισθησίες. Ναι. Αλλά δουλεύει πολύ σωστά, είναι δίκαιος πάνω απ' όλα με όλους και όποιος δίνει την ψυχή του και στο παιχνίδι και στην προπόνηση είναι παρόν και στο επόμενο παιχνίδι. Όποιος είναι τεμπέλης, μοιραία μένει εκτός ομάδος. Υπάρχουν περιστατικά που άφησε παιδιά απ' έξω που ουσιαστικά λειτουργήσαν με ατομισμό τέλος πάντων και με... Όχι με ατομισμό, εις βάρος της ομάδας. Δεν δουλεύουν, μόνο αυτοί μένουν. Όποιος δουλεύει αμείβεται με αυτόν τον προπονητή. Τακτικά διδάσκει πολλά πράγματα. Όποιος είναι σφουγγάρι και τα τυπώνει μπορεί να τα βγάλει και στο γήπεδο. Όποιος δεν τα τυπώνει και δεν μπορεί να τα βγάλει, μοιραία μένει απόξω. Μάλιστα. Να επιστρέψουμε σε ό,τι είπατε νωρίτερα. Γιατί πραγματικά έχετε ζήσει κι εσείς κλεμμένους στήλους, πρωταθλήματα κτλ. Αυτό που έγινε φέτος στην πρώτη ομάδα, το πώς κλάπηκε το πρωτάθλημα, έχει προηγούμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Δεν νομίζω. Στα τόσα χρόνια που ήμουν και ποδοσφαιριστής και προπονητής και τώρα 15 χρόνια που είμαι σε αυτή τη θέση και στην πρώτη ομάδα και στη δεύτερη, πρώτη φορά το βλέπω αυτό το φαινόμενο. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Πουθενά μα πουθενά. Να έρχονται και να προκαλούν για να περιμένουν κάτι να γίνει για να διακοπεί το παιχνίδι. Φοβάμαι ότι αντί για ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο να παίζεται στα γήπεδα, θα παίζεται στις αίθουσες των δικαστηρίων, των δικαστών. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Σας εξέπληξε όμως το πώς αυτή η ομάδα έμεινε όρθια, έπαιξε ακόμα καλύτερα και συνέχισε να κερδίζει όλα τα παιχνίδια με τόσο καλό ποδόσφαιρο? Έδειξε ότι η ομάδα είναι συσπηρωμένη ακόμη και πιο δυνατή. Τα παιδιά και οι προπονητές και οι φίλαθλοι και η διοίκηση και ο πρόεδρος όλοι ήτανε, είναι και θα είναι δεμένοι. Και σας είπα μια κουβέντα στην αρχή ότι αυτή η μεταχείριση που γινόταν και γίνεται στην ομάδα
μας γιγαντώνει και μας δένει περισσότερο. Πόσο ονειρεύεστε λοιπόν τον ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν σε όλα τα επίπεδα? Πιστεύω ότι πρέπει να είναι πρωταγωνιστής και πιστεύω ότι του χρόνου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μπορέσουμε να δούμε την ομάδα πάλι να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να πάρει το πρωτάθλημα παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, όχι μέσα από τις αίθουσες των δικαστηρίων. Αυτό που δεν σας ρωτήσαμε και τώρα το θυμήθηκα, γιατί πραγματικά είστε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στη θέση του αριστερού μπακ, και επειδή ξέρετε πολύ καλά το Βιερίνια βεβαίως και πώς έχει αναδειχθεί, πώς ο ΠΑΟΚ τον ανέδειξε και τον ανέβασε σε αυτό το επίπεδο, συμφωνείτε ότι έχει πάει τη θέση του αριστερού μπακ σε άλλο επίπεδο με την απόδοσή του, με το παιχνίδι του? Ο Βιέρα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να δώσει πολλές λύσεις σε πολλές θέσεις στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι ευτυχής που έχει δύο παίκτες ακραίους οι οποίοι μπορούν να οργανώσουν, να δημιουργήσουν και να εκτελέσουν, ναι, το παιχνίδι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο όπλο για μια ομάδα. Και τότε, τη δεκαετία και στην αρχή του 70, εμείς σαν ΠΑΟΚ ήμασταν φύση επιθετική, ο Βουναρής. Παίζονταν δηλαδή ένα ποδόσφαιρο που παίζεται το μοντέρνο, τώρα το σύγχρονο. Τότε όμως, μόλις πατάγανε τη γραμμή του κέντρου οι μπακ, γυρνάγανε αμέσως πίσω, δεν τους αφήνανε. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι πολύ ευτυχής ο ΠΑΟΚ που έχει αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές σε αυτές τις θέσεις και δείχνει την μεγάλη ποιότητα και το όμορφο ποδόσφαιρο που παίζει κάθε Κυριακή. Το είδαμε και στον τελικό, ναι, και είδαμε ποια ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και ποια έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν εκεί στην Αθήνα αυτή. Άρα κύριο Σεφίδη, για τα πλάγια μπακ, μάλλον ο ΠΑΟΚ πρέπει να βασιστεί και να επιμείνει στους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Γιατί ξέρετε καλά ότι για τον Βιερίνια υπάρχει θέμα. Μπροστά ο Βιερίνια που έχει μεγάλη ποιότητα ή πίσω όπως επιμένει ο Λουτσέσκου. Τι λέτε εσείς? Σας είπα, όπου να τον βάλει στο Βιερίνια θα, ναι, πάρει το καλό που μπορεί να προσφέρει για την ομάδα. Εντάξει, φύση επιθετικός, αλλά νομίζω ότι και στην Βόλφσμπουργκ έπαιζε δεξί μπακ, ναι, και έκανε πάλι εκεί τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Είναι ο Βιερίνια, ένας Βιερίνια ο οποίος μπορεί να σε δώσει ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλό σε οποιαδήποτε θέση και αν το βάλεις. Μιας και πιάσαμε την κουβέντα για τα αριστερά μπακ του Γιαννούλη, τον έχετε δει καθόλου? Εγώ τον πίστευα και τον πιστεύω αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Τον παρακολουθούσα και στη Βέρεια και στο, τώρα που είμαι στο Αντρόμητο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά ο Γιαννούλης. Το πιστεύω. Μάλιστα. Κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε πάντα καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Τώρα δεν θα ξαναμιλήσω. Μετά από 5 χρόνια, 6, 7 θα δούμε. Ναι. Στο double τώρα. Στο double. Του χρόνου. Ραντεβού τέτοιο. Του χρόνου δηλαδή μου λες. Έτσι πιστεύω. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Αμήν. Από το στόμα σας και στο Θεού του αυτή. Καλό μεσημέρι.